Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πέρασε πάρα μα πάρα πολύ καιρός. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, στόχους, επιτυχίες και ό,τι επιθυμείτε να έχετε. Ήρθα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό. Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή μου. Βασικά ξέρω, πολύ καλά ξέρω. Ή θα είμαι άρρωστη. Αυτό το βίντεο έχω ξεκινήσει να το κάνω 500.000 φορές. Έχω στήσει πράγματα, έχω κάνει και δεν προλαβαίνω να το κάνω στη τελική. Ή θα είμαι άρρωστη, ή θα είμαι πάρα πολύ busy και θα τρέχω σαν την τρελή. Ή δεν ξέρω, ή δεν θα είμαστε εδώ Σαββατοκύριακο τύπου να το κάνουμε επεξεργασία για να το φτιάξουμε. Πολλά τα αρνητικά. Τέλος πάντων, εδώ είμαι παρόλα αυτά. Ανανεωμένη. Hello, gorgeous. Ήρθα με ένα βίντεο φωτιά, γιατί ξέρω ότι όταν το είχα ξανακάνει αυτό το βίντεο, είχατε βάλει φωτιά. Και πραγματικά, αυτή η χρονιά με βρίσκει με πάρα πολλά προϊόντα που αγάπησα. Και είμαι εδώ μαζί σας, σε αυτό το τελείωτο βίντεο, να ξέρετε. Κρατηθείτε, κρατήστε χρόνο. Δείτε το κάποια στιγμή που θα έχετε πάρα πολύ χρόνο. Γιατί έχω πάρα πολλά προϊόντα που θα δούμε για το 2022. Πάμε να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα ξεκινήσω με skincare, θα το πάρω με τη σειρά. Έχουμε και λέμε, αγαπημένα προϊόντα του 2022 για skincare ήταν της Fendi το Fat Water και της Fendi η κρέμα με το... Πώς λέγεται μωρέ αυτή? Η κρέμα, η Hydra Visor, η οποία έχει και 30 SPF, φανταστική, κάνει ένα glowy πρόσωπο, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και πιστεύω το καλοκαίρι θα δείχνει τέλειο το δέρμα. Λοιπόν, αυτό είναι για το, είναι πρωινή κρέμα, δοκίμασα και τη βραδινή, δεν με τρέλανε η βραδινή, αλλά η πρωινή είναι, παιδιά, σας λέω, κόλαση, αφήνει έτσι και ένα ειδίζον δέρμα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κρέμα είναι refillable. Δηλαδή, παίρνω αυτό εδώ πέρα, το ξαναβάζω και τοποθετείτε μέσα. Και κάπως... Τώρα μάλλον δεν το βάλα καλά, ποιος ξέρει. Να το. Τσακ και τσακ. Λοιπόν, και μου αρέσει ακόμη και το packaging, δηλαδή που κλείνει έτσι. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Fendi είσαι, Rihanna είσαι, είναι τέλεια. Συνεχίζω με μια κρέμα που με εντυπωσίασε πάρα πολύ το 2022 και αυτή θα είναι η Embryolis Late Cream. Η συγκεκριμένη είναι μια γαλλική κρέμα, η οποία πραγματικά κάνει το δέρμα σου, σήμερα τη φοράω κιόλας, βέβαια είμαι βαμμένη από το πρωί, μην κρίνετε τώρα αυτό που βλέπετε, κάνει το δέρμα σου να μοιάζει έτσι, πώς να το πω, flawless. Με λίγα λόγια, απαλύνει πάρα πολύ τα κοκκίνα σημάδια, όλα τα κάνει τόσο ομοιόμορφα, δεν είναι για πολύ λιπαρά δέρματα, είναι αρκετά λιπαρή, αλλά παρόλα αυτά δεν βγάζει λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι λιπαρή εκείνη τη στιγμή που θα τη βάλεις, αλλά παιδιά τη συστήνω ανεπιφύλακτα αν δεν έχετε πολύ λιπαρό δέρμα, εγώ έχω μεικτό και μου κάθεται τέλεια. Τέλεια, ειδικά όταν είναι λίγο πιο ξερό το πρόσωπό μου, τη βάζω σίγουρα. Συνεχίζω με προϊόντα βάσης, τα οποία αγάπησα μέσα στο 2022 και έχετε δει ότι το πάω λίγο γρήγορα. Το πάω λίγο γρήγορα για να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Σκεφτείτε πόσα είναι. Λοιπόν, έχω επιλέξει 3 προϊόντα βάσης. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ αγαπημένο που μπορώ να το βάλω και στο skincare κομμάτι. Είναι φυσικά η Cicaper με Tiger Grass της Dr. Jart. Έχω πάρει, βλέπετε, και το μεγάλο το πακετάκι. Το συγκεκριμένο είναι το 50ml. Η συγκεκριμένη κρέμα, για όσους δεν την ξέρετε, είναι σε πράσινο χρώμα, αλλά μετά, μόλις τη φοράς, αρχίζει και γίνεται ένα με το δέρμα. Μπλέκεται και τι κάνει, έχει θεραπευτικές ιδιότητες λόγω του Tiger Grass και απορροφάει όλες αυτές τις κοκκινίλες και τα αγγεία που βρίσκονται στο πρόσωπο και δημιουργεί έτσι ένα φίλτρο προστασίας για το δέρμα. Και το βοηθάει κιόλας, δηλαδή και τα επουλώνει όλα αυτά. Και μάλιστα, συγκεκριμένα έχει και SPF. Παρόλο που δεν το γράφει πουθενά πάνω στη συσκευασία, το γράφει σε όλα τα site, να ξέρετε. Οπότε ισχύει ακόμη και στις Dr. Jart το site, τα έχω ψάξει όλα. Αλλά δεν το γράφει πουθενά στη συσκευασία. Περίεργο, ναι μεν, αλλά δεν ξέρω. Αυτά που λέτε, έχει και τη σπατουλίτσα του μέσα, είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα. Αν θέλετε να τη δοκιμάσετε, μπορείτε να πάρετε τα 15ml να το δείτε πώς λειτουργεί και αν σας ταιριάζει φυσικά. Δεν βγάζει λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχει πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα, αφήνει το δέρμα τόσο λαμπερό και τόσο λίο που πραγματικά εγώ τη φοράω κάθε μέρα.
σήμερα δεν τη φόρεσα, παρόλα αυτά. Συνεχίζω με ένα πολύ αγαπημένο foundation, το συγκεκριμένο είναι της L'Oreal, το Skin Paradise, ένα πάρα πολύ ωραίο tint foundation, αυτό φοράω σήμερα, το οποίο επειδή είναι όλο η βάση του το νερό, δεν βγάζει λιπαρότητα στο δέρμα, άρα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχει επίσης SPF 20, και βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει το δέρμα να φαίνεται λαμπερό. Έχει μέσα ginger και aloe. Ένα πάρα πολύ ωραίο make-up, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για λιπαρά δέρματα, γιατί δεν βγάζει καθόλου λιπαρότητα. Δεν μου βγάζει ποτέ σπυράκια ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα αγαπημένο make-up. Απλά το πήρα σε αρκετά ανοιχτή απόχρωση και το κάνω λίγο blend με αρκετό contouring και τέτοια για να γίνει ομοιόμορφο. Η συγκεκριμένη απόχρωση, για να σας βοηθήσω μήπως έχετε ίδιο χρώμα με εμένα, είναι η Fair 2. Αν το έπαιρνα την επόμενη φορά θα έπαιρνα λίγο πιο σκούρο. Παρ' όλα αυτά το αγάπησα. Συνεχίζω με ένα foundation που σου έχω δείξει και σου έχω μεταδείξει πραγματικά. Είναι φυσικά της Cherry Up ή όπως τη λέτε. Το Believe It Foundation. Ένα foundation το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να βάψω πελάτησα και να μην δεν το βάλω. Ένα foundation το οποίο πραγματικά κάνει ένα δέρμα... είτε είναι λιπαρό, είτε είναι μεικτό, είτε είναι ξηρό, ό,τι δέρμα και να είναι αυτό, το κάνει να φαίνεται wow, flawless. Έχει πολύ ωραία υγιή κάλυψη, ούτε πολύ χτίζεται επίσης, ούτε πάρα πολύ, ούτε πολύ λίγο, είναι τόσο όσο. Ένα foundation πρέπει να έχεις στη συλλογή σου, αν θες να πάρεις ένα και μοναδικό foundation, και η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η... δεν έχω ιδέα. Γιατί έχει σβηστεί για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως είναι... ή 2. Δεν είμαι πολύ σίγουρη όμως. Τέλος πάντων. Συνεχίζω με contouring φυσικά. Και δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το βίντεο η αγαπημένη μου τόσων χρόνων παλέτα, που δεν πειράζει που την έβαλα ξανά στο 2022. Είναι η Contour Kit της Anastasia Beverly Hills. Και συγκεκριμένα αυτή είναι η καινούργια μου παλέτα, την οποία ξαναπήρα, γιατί είναι μια από τις καλύτερες παλέτες που έχω στη συλλογή μου για contouring. Έχει ψυχρά και θερμά χρώματα. Μπορείς να τη βάλεις πάνω από υγρά foundation και νομίζω ότι είναι... και contour stick φυσικά, και νομίζω ότι είναι κάτι που επίσης πρέπει και είναι πολύ ωραίο να έχεις στη συλλογή σου, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη και είναι από τις πρώτες παλέτες που πήρα εγώ πριν αρχίσω να είμαι make-up artist. Συνεχίζω με ένα bronzer, το οποίο είναι φυσικά το Global Glow από MAC, δεν μπορούσα να μην δεν το βάλω. Είναι ένα μοναδικό γυαλιστερό ειριδίζον, πώς να το πω, bronzer, το οποίο δεν μπορεί να λείπει από κανένα μου μακιγιάζ. Βλέπετε λίγο πόσο ειριδίζει. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι η δεύτερη φορά που το παίρνω, το έχω τελειώσει ήδη μια φορά. Και αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Συνεχίζω με κάτι που πήρα τώρα. Είναι από MUA, το συγκεκριμένο είναι το contour stick σε συνεργασία με τη Gio Drevelli, το foundation stick. Είναι το 2000, αν δεν κάνω λάθος, η απόχρωση. Ναι, το 2022 είναι η απόχρωση. Τυχαίο που σας το έβαλα εδώ μέσα? Όχι, καθόλου. Πιστέψτε με, είναι από τα καλύτερα contour stick, γιατί είναι ψυχρό. Τρέξτε να το πάρετε, γιατί νομίζω είναι και limited edition και δεν θα ξαναβγεί. MUA X Geo, πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Συνεχίζω με τα ρουζάκια που μου έκλεψαν την καρδιά, και αφού μείναμε στην MUA, δεν μπορούσε να μην δεν μπει αυτό εδώ το θαυματάκι, και η συγκεκριμένη και όλες απόχρωση μου με τρέλανε. Είναι η Misty Rose από τα Blushes της MUA. Είναι Cream Blush, το οποίο πραγματικά ούτε θα σου βγάλει λιπαρότητα, ούτε θα σε κάνει μες τη μέρα να νιώθεις ότι είναι sticky ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα blush το οποίο μπαίνει στο πρόσωπό σου και μένει εκεί όλη μέρα, πραγματικά. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα, πρέπει να το δοκιμάσεις και αξίζει να το δοκιμάσεις, γιατί είναι και πάνθινο. Συνεχίζω με ένα ακόμα blush που πρέπει να δοκιμάσεις, αν δεν το έχεις δοκιμάσει φυσικά. Είναι από Wycon το Metal Potion, η απόχρωση Copper. Και δεν ξέρω παιδιά, αυτές οι drops, οι highlighter drops είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ το χρησιμοποιώ, σκεφτείτε, σαν ρούζ αυτό ή πάνω από ρούζ που έχω τοποθετήσει για να γυαλίζει, και φαίνεται αψεγάδιαστο. Είναι αυτό που βλέπεις που γυρνάει από όλες τις πλευρές. Πώς φαίνεται, ας πούμε, εμένα τώρα που δεν το φοράω, παρόλα αυτά φοράω ένα άλλο. Αυτό, να γυρνάς από όλες τις πλευρές και παντού να γυαλίζει. Αυτό είναι... αυτό είναι, αυτό κάνει, αυτή τη δουλειά κάνει ακριβώς. Συνεχίζω με ένα ακόμα που ήταν στο advent calendar μου. Καλά, το advent calendar
Άστο, άστο, άστο. Λοιπόν, το οποίο δεν θα το έπαιρνα ποτέ αν δεν το έβλεπα μέσα στο Advent Calendar. Και αυτή είναι η μαγεία του Advent Calendar. Είναι τη Start. Είναι ένα υγρό ρούζ το οποίο λέγεται Breezy Cream Blush. Η απόχρωση είναι η Peachy Sunset. Και δείτε το λίγο πως είναι. Θυμίζει λίγο παλιά κραγιόν των γιαγιάδων μας που τα έπαιρνες με το πινελάκι και τα έβαζες. Και φυσικά μπορείς να το βάλεις και στα χείλια αλλά και στο πρόσωπο. Επίσης μου θυμίζει πάρα πολύ το... της MAC το Glow Play Blush, απλά σε πολύ πιο ρευστή, ας πούμε έτσι, πιο υδαρή από, πώς το λένε, υφή. Ξέχασα να μιλάω κιόλας, είδατε τόσο καιρό που έκανα να σας κάνω βίντεο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάλι ματάρι, πάλι μετά από λίγο απλά φαίνεται υγιές στο δέρμα. Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο και το βάζω πάντα με τα δάχτυλα γιατί απλώνεται πιο τέλεια απ' όλα. Καλά, ξέχασα να σας πω κονσιλεράκι, δεν τα πήρα πολύ με τη σειρά τελικά. Λοιπόν, θα μπει στο νούμερο 1 και το μοναδικό για το 2022, αν και το 2000, εδώ οι φύτρες μου, και το 2023 βρήκα το καλύτερο ever, 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 αν και το 2022 τερμάτισα δύο τέτοια. Αυτό είναι το Instant Eraser της Maybelline, το οποίο δεν το αλλάζω με κανένα, ό,τι και να μου δώσουν, αλλά βρήκα ένα που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και ίσως είναι λίγο πιο πάνω από αυτό. Αλλά δεν θα σας το δείξω γιατί δεν είναι το 2022, είναι το 2023, οπότε θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Stay tuned. Οπότε, ναι, κερδίζει το 2022 το Insta Eraser από Maybelline. Συνεχίζω με μια πούδρα την οποία έχω καταγαπήσει, η οποία είναι φυσικά η Hourglass, είναι μια πούδρα, η Veil συγκεκριμένη. Είναι μια translucent powder, η οποία όχι απλά δεν στεγνώνει το πρόσωπο, κάνει το πρόσωπο να φαίνεται υγιές, με μια έτσι ελαφριά λάμψη που δεν την καταλαβαίνεις, αλλά δεν ξέρω παιδιά, είναι από τις καλύτερες πούδρες που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτά, λίγα λόγια και σοφά. Δεν μπορούσε να λείπει ρε παιδιά, φρυδάκια, φρυδάκια. Λοιπόν, go to be της Schwarzkopf για τα φρύδια, είναι για τα μαλλιά αλλά δεν σε νοιάζει καθόλου, καθόλου, κάνει τα πιο ωραία φρύδια και τα σταθεροποιεί πιο ωραία απ' όλα. Δεν υπάρχει, για μένα ειδικά που έχω σκληρά φρύδια, πραγματικά δεν υπάρχει προϊόν που να μου σταθεροποιεί έτσι τα φρύδια. Μόνο. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, και αυτό δοκίμασέ το. Συνεχίζω με ένα πάρα πολύ ωραίο μολύβι από Catrice, το οποίο από την πίσω πλευρά έχει το βουρτσάκι του και από μπροστά έχει ένα πάρα πολύ λεπτό μυτάκι. Το συγκεκριμένο της Catrice είναι το Slimatic Ultra Precise Brow Pencil και είναι και αδιάβροχο. Η δική μου απόχρωση, για να καταλάβετε επειδή έχω και σκούρα φρύδια, είναι η Cool Brown. Δεν έχω βάλει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά σκεφτείτε, κάτσε να χτενίσω λίγο φρυδάκι, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα μολύβι το οποίο κάνει λεπτές γραμμουλίτσες, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ στο να φαίνεται το φρύδι φυσικότατο. Και έχει τέλεια απόχρωση, τέλειες αποχρώσεις γενικά. Πολύ ωραίο. Αγαπημένα μολύβια, eyeliner και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν θα μπορούσαν να είναι άλλα μολύβια από τα Tattoo Liner της Maybelline και αυτές είναι οι τρεις αγαπημένες μου αποχρώσεις. Η μία είναι η Deep Onyx το μαύρο, το οποίο σβήνει τέλεια, δημιουργείς eyeliner στο λεπτό χωρίς να και σβησμένο μολύβι και τέτοια. Η επόμενη είναι η Smooth Walnut που είναι ένα έτσι γλυκό καφέ και η επόμενη είναι η Bold Brown, η οποία είναι πιο σκούρο, όχι τόσο γλυκό καφέ. Βλέπετε τη διαφορά τους? Είναι έτσι λίγο διαφορετικά. Και φυσικά το μαύρο που must have πραγματικά. Και τα τρία must have για μένα. Φεύγουν έτσι, είναι τα δεύτερα, τα τρίτα που χρησιμοποιώ. Που τα έχω τελειώσει εννοώ έτσι. Τέλος φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο όλων Inglot Eyeliner. Το νούμερο 77, το μαύρο. Το οποίο είναι ένα eyeliner που θα σε σώσει. Δεν έχεις δει πιο μαύρο eyeliner στη ζωή σου, άμα θες να βάζεις με πινέλο, έτσι. Γιατί σου έχω και την εκδοχή, που ήταν μέσα στο καλέντάρ μου επίσης, της Huda Beauty, ένα eyeliner σε, πώς το λένε, σε στυλό, το οποίο δεν έχω δει πιο λεπτό βουρτσάκι από μπροστά
Και πραγματικά και άχρηστος να είσαι, νομίζω το καταφέρνεις με το συγκεκριμένο. Είναι ό,τι καλύτερο, πάλι πάρα πολύ bold, πάλι, πώς το λένε, waterproof, δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πάμε να σου μιλήσω για τις σκιές που αγάπησα το 2022. Πραγματικά, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει πιο πολυφορεμένη παλέτα από αυτήν της Catrice για το 2022, πραγματικά. Είναι μια παλέτα η οποία κάνει 3 ευρώ, 3,40, 3,50, δεν ξέρω ακριβώς, κάπου εκεί. Έχει απίστευτη απόδοση, απίστευτο μπλεντάρισμα, απίστευτη τιμή. Τα λόγια είναι περιτά. Παιδιά, εδώ το καφέ έχει κάνει λακκούβα, το μπέζ έχει κάνει λακκούβα. Είναι τυχαίο αυτό, πιστεύετε? Είναι τυχαίο? Είναι μία από τις καθημερινές μου παλέτες, αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έχω τόσες παλέτες και φοράω αυτήν συνέχεια και συνέχεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα, είναι γλυκά, είναι μπλενταριστά, είναι ό,τι καλύτερο είναι. Ό,τι καλύτερο, αλήθεια. Τέλειο. Πάμε να σου δείξω μια παλέτα η οποία επίσης φορέθηκε πολύ το 2022 και θα φορεθεί και θα συνεχίσει, γιατί τώρα ήρθε και η Tarte στην Ελλάδα και φυσικά είναι η Tartlet in Bloom. Η συγκεκριμένη παλέτα έχει ό,τι απόχρωση μπορεί να χρειαστείς σε μακιγιάζ, γιατί συνήθως καφέ βαφόμαστε, αν όχι με γεια σου, με χαρά σου και καλά κάνεις. Αλλά είναι μια παλέτα βασική, η οποία έχει τα glitter της, έχει τα shimmer της, έχει τα καφέ της, τα μαύρα της, έχει ό,τι μα ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις ένα μακιγιάζ. Αγαπώ. Μεμονωμένο. Και πάμε στο συγκεκριμένο της Bobbi Brown, είναι το Luxe Eyeshadow Rich Sparkle. Αν θέλεις κάτι το οποίο θα γυαλίζει, είναι το Moonstone, συγγνώμη, είναι συνέχεια out of stock. Αν θες κάτι να γυαλίζει τόσο που θα εκτυφλώνεις κάθε άνθρωπο που θα περνάει από μπροστά σου, ναι, είναι αυτό εδώ το σκιάκι. Αυτό. Αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτό εδώ. Συνεχίζω με τις σκιές που έχω επιλέξει εγώ από Provigy, οι οποίες όμως με έχουν βγάλει όχι ασπροπρόσωποι, ό,τι μα ό,τι έχω πάρει και θέλω να πάρω και άλλες. Επειδή τις πήραμε στο 2022, δεν μπορούσα να μην σας τις βάλω, πραγματικά τις λάτρεψα. Είναι από τα πιο ωραία καφέ, τα πιο ωραία... Ο τάκο πέρασε από κάτω. Τα πιο ωραία pigmented που έχω βρει σε σκιές και πραγματικά αξίζουν όλες μία για μία. Τώρα δεν θα σας πω τα χρώματά μου, απλά γενικά να ξέρετε, αν θέλετε να φτιάξετε κάτι τέτοιο με δικά σας χρώματα, αξίζει πάρα πολύ από Provigy να φτιάξετε μια τέτοια παλέτα. Έχει απίστευτες σκιές, πραγματικά. Μετά μια παλέτα που μου πήρε το αγόρι μου, φυσικά είναι Pat McGrath και η συγκεκριμένη παλέτα είναι μια αρκετά ακριβή παλέτα. Είναι η Mothership V Bronze. Πραγματικά η συγκεκριμένη παλέτα είναι του τρελού, του τρελού. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Σας την έδειξα στο προηγούμενο βίντεό μας. Έχει απίστευτα χρώματα. Δεν είναι βασική παλέτα, αλλά είναι μια παλέτα που πραγματικά την λάτρεψα. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι τα χρώματά της, πραγματικά. Τα σήμερ της, τα σκούρα της, τα καφέ της, όλα είναι τόσο ονειρικά. Δεν μπορούσα να μην τη βάλω, δεν μπορούσα. Δεν κρατήθηκα. Καλέ, ξέρετε τι ξέχασα να σας δείξω πριν σας δείξω τις σκιές? Τις βάσεις. Λοιπόν, έχω καλά νέα. Εκτός από το ότι η Πιλουίζ είναι η αγαπημένη μου βάση, πήρα καινούρια και ξέρετε από πού. Την έφερε επιτέλους στο Bella Cosmetics, οπότε θα υπάρχει και στην Ελλάδα για όσους με ρωτάτε, γιατί με ρωτούσατε συχνά. Οπότε μπορείτε να την βρείτε και εκεί πέρα πλέον. Και θα είμαι και έτσι και πιο διαχειριστική με τη βάση αυτή, την αγαπημένη, για να μπορείτε να την, γιατί μπορείτε πλέον και να την παίρνετε εσείς από εκεί πέρα και να μην την παραγγέλνετε ιντερνετικά από το Λονδίνο και να έρθει από την Αγγλία ενός. Και να έρθει, τέλος πάντων. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Οπότε πλέον έχουμε και στην Ελλάδα. Και φυσικά τα λόγια περίτα, μια... Παρόλο που είναι μια σχετικά λιπαρή βάση, έχει πάρα πολύ σταθερή δομή, η οποία κρατάει όλες τις σκιές πάνω στο μάτι και τις βγάζει την καλύτερη δυνατή απόχρωσή τους, πραγματικά. Ό,τι καλύτερο αυτή η βάση. Συνεχίζω με μια πάρα πολύ αγαπημένη βάση, την οποία δεν θα βρείτε σε αυτή τη συσκευασία, έχει καταργηθεί, δυστυχώς δεν ξέρω το λόγο, είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει. Είναι μια matte βάση για πάρα πολύ λιπαρά βλέφαρα, την οποία αγαπώ, είμαι τυχερή που ακόμα την έχω. Είναι της Urban Decay, το Eyeshadow Primer Potion, η έντενη απόχρωση. Πλέον υπάρχει μόνο το ίδιο το mauve. Τρώω τρίχες μου τόση ώρα την μεταξύ, ναι. Το ίδιο το mauve, το οποίο όμως δεν έχει απόχρωση, δηλαδή είναι λίγο πιο...
ουδέτερο, σαν διάφανη είναι η βάση. Αυτή είναι μπέζ, αν τη θυμάστε. Είναι έτσι. Οπότε ναι, αυτή είναι η διαφορά. Κάτι ακόμα που ξέχασα να σας δείξω είναι το αγαπημένο μου highlighter και είναι ένα αυτή την περίοδο και το 2022 όλο. Και είναι το Super Glow από Natasha Denona. Συγγνώμη για το μπούκωμα. Μπουκώνω που και που ακόμα. Αν και έχει περάσει πολύ καιρό. Λοιπόν, highlighter to the bone. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο highlighter. Γενικά, βέβαια, τελευταία δεν βάζω highlighter. Λόγω των όλων ρουζ και όλα αυτά που έχω εντάξει στη ρουτίνα μου, γυαλίζω χωρίς να βάλω highlighter. Αλλά αν έβαζα ποτέ, ποτέ, βάζω κάποιες φορές. Αν βάζω κάποιες στιγμές, βάζω αυτό πάντα. Must. Πάμε μασκαρίτσες. Και μασκαρίτσες είναι δύο. Μία φυσικά αυτή που φοράω και δεν υπάρχει άλλη καλύτερη από αυτή. Να το ξέρεις και να το θυμάσαι αυτό. High Sky Mascara, Mascara High Sky. Λοιπόν, Maybelline High Sky Mascara. Δεν υπάρχει καλύτερη από αυτήν. Όσες και αν έχω δοκιμάσει, δεν υπάρχει. No, no, no. Τελειώνω με μία βέβαια που ήταν στο καλέντάρ μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Το μείον της είναι για εμένα ότι μελερώνει πάνω. Δεν πειράζει. Μπορεί να φταίει το ότι δεν φορούσα βάση τις δύο φορές που την φόρεσα, αλλά είναι φανταστική μάσκαρα. Είναι η The Real Magnet από Benefit. Πολύ ωραία μάσκαρα και έχει και ένα πέταλο. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπαίνει στα top του 22. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελικό επίπεδο που είναι τα κραγιόν. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην δεν μπουν. Φυσικά. Τα Vinyl Ink. Παιδιά, κραγιονάρες, γυαλιστερές, δεν φεύγει, το κραγιόν δεν πάει πουθενά. Ωραίες αποχρώσεις συγκεκριμένες οι δύο, εγώ έχω την Peachy και την Cheeky και έρχονται κι άλλες νομίζω από το εξωτερικό, οπότε stay tuned κι εγώ μαζί και θα τις δοκιμάσουμε μαζί φυσικά, σταθερά πάρα πολύ. Τα αγαπώ, τα αγαπώ. Αν τα έχετε και δεν ξέρετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε, να ξέρετε, θέλουν κούνημα για να σταθεροποιηθούν. Συνεχίζω με ένα κραγιόν που βλέπετε συνέχεια στα βίντεό μου και φυσικά είναι το 930 Nude Embrace και όποτε το φοράω μου στέλνουν χίλια δύο μηνύματα στο Instagram. Το συγκεκριμένο κραγιόν είναι ένα από τα αγαπημένα μου κραγιόν. Το αγαπώ, το λατρεύω. Nude Embrace από Maybelline. Το βρίσκω μόνο στα σούπερ μάρκετ, ούτε καν ιντερνετικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έχει Maybelline παντού. Είναι μια υπέροχη απόχρωση. Συνεχίζω με ένα πολύ διαχρονικό κραγιόν, το έχω πολλά χρόνια και το ξαναπαίρνω. Είναι από Wycon, το Long Lasting Lipstick, Liquid Lipstick. Είναι η απόχρωση 82. Δεν είναι τόσο σκούρο όσο φαίνεται. Βγαίνει σαν ένα gloss ελάχιστα πιο σκούρο, ελάχιστα πιο ημιδιάφανο από αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δεν είναι τόσο pigmented, είναι πιο υδαρές. Έτσι θα το περιγράψω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και φυσικά, τελειών, με το αγαπημένο Kiko Milano, το 3D Hydra Gloss. Το συγκεκριμένο είναι η απόχρωση 17. 17, η οποία βέβαια δυστυχώς δεν υπάρχει σε απόθεμα. Έχω φροντίσει να έχω πάρει δεύτερο. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει πλέον, πάντως είναι ένα από τα καλύτερα γλωσσάκια που έχει βγάλει ποτέ η Kiko Milano. Και έχω και την 19 που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ, είναι ένα πολύ ωραίο beige. Γενικά τα Hydra Gloss της Kiko Milano θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία gloss ever. Δεν κολλάνε, δεν δημιουργούν αυτό το αειδιαστικό και είναι τα χίλια του τρελού. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω, εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε λογικά την επόμενη Κυριακή, ελπίζω, το ελπίζω πάρα πολύ, αλήθεια σας λέω. Φιλάκια, φιλάκια πολλά, σας εύχομαι ό,τι μα ό,τι καλύτερο να σας φέρει ο νέος χρόνος και τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλάκια!